You are about to take a historic journey. Πρόκειται να κάνετε μια ιστορική αναδρομή. Η δεκαετία του 1950 ήταν εποχή τεράστιας επέκτασης για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Σε αυτή την αύξηση συντέλεσε μια ταινία που κυκλοφόρησε το 1954 από την εταιρεία Σκοπιά με τίτλο «Η κοινωνία του νέου κόσμου εν δράση». Ετοιμάστηκε για να βοηθήσει τους ενδιαφερομένους να δουν την ομαλή λειτουργία και το διεθνή χαρακτήρα της οργάνωσης του Ιεχωβά. Τον πρώτο χρόνο και μόνο προβλήθηκε σε 75 και πλέον χώρες. Αρκετοί παλέμαχοι μάρτυρες δεν είχαν δει ποτέ τις μεγάλες εκδοτικές εγκαταστάσεις, ούτε είχαν συλλάβει πλήρως τη διεθνή αδελφότητα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες, μερικές φορές αίθουσες βασιλείας ήταν προθήκες καταστημάτων, μικροί χώροι ή σπίτια. Έτσι, όταν οι άνθρωποι έβλεπαν πόσο μεγάλη ήταν η οργάνωση, αυτό τους έκανε τρομερή εντύπωση. Μικρή συνάθρηση στο σπίτι ενός αδελφού, γύρω στους 20 με 25 ευαγγελιζομένους. Αυτή ήταν όλη και όλη η οργάνωση που γνωρίζαμε. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί πώς παράγονταν τα περιοδικά ή πώς η εργασία χρειαζόταν για τη συγγραφή τους, για την αποστολή τους κτλ. Δεν μπορούσες καν να τα φανταστείς όλα αυτά αν δεν έβλεπες την ταινία. Η ταινία όμως επιτέλεσε πολύ περισσότερα. Βοήθησε μη ομόπιστους συγγενείς να αποκτήσουν πιο ισορροπημένη άποψη για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Επιπλέον, συνέβαλε στη διάλυση της προκατάληψης σε περιοχές όπου υπήρχε εναντίωση. Επίσης, βοήθησε εκατομμύρια ανθρώπους να κατανοήσουν ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά εκπλήρωναν μια σημαντική γραφική προφητεία και ήρυταν τα καλά νέα της Βασιλείας του Θεού παγκόσμια. Βέβαια, οι άνθρωποι δεν ήταν εξοικειωμένοι με την εταιρεία και η ταινία τους βοήθησε να τη γνωρίσουν. Αυτή η ταινία έδινε μια εικόνα της οργάνωσης, την οποία δεν θα μπορούσαν να σχηματίσουν από την τυπωμένη σελίδα, ούτε από την προφορική μαρτυρία μας. Με υποκίνησε να αναλάβω δράση. Όταν την είδα, τότε ήταν που αποφάσισα να αφιερωθώ στον Ιεχωβά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει την τεχνολογία, ποικίλους τρόπους για να διαφημίσει τον βασιλιά και τη βασιλεία στο διάβα των ετών. Αυτή η ταινία είχε βαθιά επίδραση στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Αποτέλεσε ισχυρή υποκίνηση και τους βοήθησε να αντιληφθούν ότι αυτή η οργάνωση είναι πράγματι προϊόν του Πνεύματος του Θεού. Σας προσκαλούμε τώρα να δείτε την ταινία του 1954 με τίτλο «Η κοινωνία του νέου κόσμου εν δράση». Η κοινωνία του νέου κόσμου εν δράση. Μια ταινία που έχει ετοιμαστεί για εσάς από τη βιβλική και φιλαδική εταιρεία Σκοπιά στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Αυτός ο πύργος βρίσκεται στην ταράτσα του οίκου Μπέθελ της Σκοπιάς στο Μπρούκλιν. Από εδώ μπορείτε να δείτε το κτίριο Empire State, το κέντρο του Μανχάταν, τη γέφυρα του Μπρούκλιν, τους ουρανοξύστες του κάτω Μανχάταν, την οικονομική περιοχή της Wall Street και το πολυσύχναστο λιμάνι. Αυτή είναι η Νέα Υόρκη. Στην άλλη όχθη του ποταμού East, απέναντι από το πολυσύχναστο κέντρο, στον αριθμό 124 της Columbia Heights του Brooklyn, βρίσκεται ο οίκος Bethel, τα κεντρικά γραφεία της βιβλικής και φυλαδικής εταιρείας Σκοπιά, ένα κέντρο δράσης του νέου κόσμου, από όπου κατευθύνεται το έργο των μαρτύρων του Ιεχωβά. Bethel σημαίνει οίκος Θεού, και σε αυτόν τον οίκο βρίσκεται το γραφείο του Προέδρου και το προσωπικό της Σκοπιάς, το συγγραφικό της τμήμα, το νομικό τμήμα και τα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της εταιρείας, του WBBR. Σε αυτό το κτίριο γράφονται πολλά από εκείνα που χρησιμοποιούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά στο έργο κηρύγματος. Οι επισκέπτες είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι και πολλοί έρχονται να δουν τι επιτελείται εδώ. Το Μπέθελ βρίσκεται σε έναν ήσυχο δρόμο μιας ευχάριστης γειτονιάς. Ο αδελφός της ρεσεψιόν χαίρεται πάντοτε να υποδέχεται εκείνους που ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες της Σκοπιάς και κανονίζει να ξαναγηθούν στον οίκο Μπέθελ.
Εδώ ζουν 500 χριστιανοί διάκονοι. Δαπανούν τη ζωή τους υπηρετώντας εσάς, αφιερώνοντας όλο το χρόνο τους στην έκδοση των γραφών και των βιβλικών εντύπων που χρησιμοποιούνται παγκόσμια από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Στο 10ο όροφο του Μπέθελ βλέπουμε το γραφείο του Προέδρου, όπου γίνεται χειρισμός ζητημάτων παγκόσμιας σημασίας σε σχέση με το έργο κηρύγματος. Στο γραφείο του, ο πρόεδρος της εταιρείας, ο αδελφός Νορ, δίνει στο γραμματέα του, τον αδελφό Χένσελ, μερικές ηχογραφημένες επιστολές με χριστιανικές οδηγίες προς τα τμήματα της εταιρείας. Ο αδελφός Νορ κάνει ένα τηλεφώνημα και ο αδελφός Χένσελ, και αυτός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Σκοπιά, δίνει τις ηχογραφήσεις στον αδελφό που θα τις δακτυλογραφήσει. Όλοι συνεργάζονται με αρμονία και ενότητα, επειδή όλοι ενδιαφέρονται για την προώθηση του ένου που αποδίδεται στο όνομα του Ιεχωβά. Για την ομαλή λειτουργία αυτής της οργάνωσης κηρύγματος, ο πρόεδρος της εταιρείας πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα διάφορα τμήματα, όπως σε αυτή την περίπτωση που μιλάει με τον αδελφό Σούτερ, τον γραμματέα και ταμεία της εταιρείας, σχετικά με το συμβόλαιο για τη συνέλευση στο στάδιο Γιάνκι το 1953. Ο αδελφός Σούτερ θα ζητήσει από το νομικό τμήμα να ελέγξει έναν όρο του συμβολέου. Ο αδελφός Ρίμερ, ένα άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συνυπογράφει εδώ τις επιταγές για την αγορά προμηθειών. Ακόμη και με συνετές αγορές, τα έξοδα για την αγορά των απαιτούμενων προμηθειών για τα εκατομμύρια έντυπα που χρησιμοποιούν οι μάρτυρες κάθε χρόνο είναι πολύ μεγάλα. Πολλά από αυτά τα έξοδα καλύπτονται από προαιρετικές συνεισφορές, οι οποίες καταχωρούνται εδώ. Τώρα το συμβόλαιο στέλνεται στο νομικό τμήμα, όπου ο νομικός σύμβουλος, ο αδελφός Κάβινγκτον, θα ελέγξει το ζήτημα. Το νομικό τμήμα ασχολείται συνεχώς με τη μάχη για την ελευθερία λατρείας, δίνοντας σε εσάς το δικαίωμα να ακούτε την αλήθεια και να τη μεταδίδετε σε άλλους. Η νομική μάχη για την ελευθερία λατρείας είναι απαραίτητο να διεξάγεται σε πολλές χώρες, επειδή οι εναντιούμενοι είναι αποφασισμένοι να μην κηρυχτούν τα καλά νέα, ενώ οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι ακόμη πιο αποφασισμένοι ότι με την παραξία καλοσύνη του Θεού θα κηρυχτούν. Αυτά είναι καταπληκτικά πράγματα, αλλά το πνεύμα του Ιεχωβά τα επιτελεί. Είναι δικό του έργο, όχι ανθρώπου. Πληροφορίες σχετικά με μια νίκη υπέρ της ελευθερίας λατρείας στέλνονται στο τμήμα συγγραφής στον 8ο όροφο. Όταν φτάνει η ύλη από το νομικό τμήμα και προχωράει η επεξεργασία της, εξετάζονται σκίτσα για εικόνες του ξύπνα. Ο αδελφός που φροντίζει για τις εικόνες και γυρίζει τις σελίδες του περιοδικού, μόλις έχει ολοκληρώσει το δοκίμιο, το οποίο δείχνει πού θα βρίσκεται κάθε άρθρο και κάθε εικόνα σε ένα μελλοντικό τεύχος του ξύπνα. Στο μεταξύ, η ύλη από το νομικό τμήμα πρέπει να συνταχθεί ως άρθρο προς όφελος των αναγνωστών του ξύπνα παγκόσμια και έτσι γίνεται έρευνα στα ογκώδη αρχεία από κομμάτων και άρθρων του γραφείου και αυτό το υλικό μεταφέρεται στο τμήμα συγγραφής από τον αδελφό που θα ετοιμάσει το άρθρο και θα το υποβάλει για έγκριση. Η βιβλιοθήκη της εταιρείας, που αποτελείται από 3.250 βιβλία, χρησιμοποιείται από το τμήμα συγγραφής. Τα μέλη της οικογένειας Μπέθελ μπορούν να μελετήσουν εδώ τα βράδια. Τα εγκυκλοπαιδικά έργα που είναι διαθέσιμα εδώ παρέχουν έγκυρες πληροφορίες για ζωντανές πληροφοριακές γραφικές ομιλίες. Αυτή είναι απλώς μια μεγαλύτερη μορφή της βιβλιοθήκης της Σχολής Διακονίας που θα πρέπει να έχετε στην αίθουσα βασιλείας σας. Το βράδυ, στο τμήμα συγγραφής, υπολογίζεται πόσος χώρος θα χρειαστεί για μερικά κείμενα της Σκοπιάς, εξετάζονται οι εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν και αυτά μπαίνουν σε ένα φάκελο, τον οποίο θα ακολουθήσουμε το επόμενο πρωί στο εργοστάσιο, στην οδό Άνταμς 117. Εδώ θα δούμε πώς γίνεται μια Σκοπιά. Ο φάκελος με τα κείμενα παραδίδεται στον υπηρέτη τμήματος των Ηνωμένων Πολιτειών, τον αδελφό Λάρσον, ο οποίος είναι επίσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Αυτό είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του εργοστασίου και φροντίζει ώστε να τυπωθεί και να αποσταλεί έγκαιρα αυτό το υλικό.
Ο αδελφός Λάρσον δίνει τα κείμενα στον υπηρέτη διεκπαιρέωσης, ο οποίος κανονίζει ώστε κάθε τεύχος των περιοδικών, καθώς και άλλα έντυπα, να ετοιμάζονται στο εργοστάσιο στην ώρα τους. Ο υπηρέτης διεκπαιρέωσης πηγαίνει τα κείμενα στις διορθώτριες. Οι διορθώτριες πρέπει να ελέγξουν αν είναι σωστή η ορθογραφία, η στίξη και η γραμματική. Και όταν τελειώσουν, ύλη επιστρέφεται στο γραφείο διεκπαιρέωσης και κατόπιν στέλνεται στο τμήμα λινοτυπικών στον 7ο όροφο. Εδώ παίρνει τη μορφή τυπογραφικών στοιχείων σε μια από τις 13 αυτές λινοτυπικές μηχανές. Έντυπα με το άγγελμα της Βασιλείας μπορούν να στοιχειοθετηθούν εδώ σε οποιαδήποτε γλώσσα που χρησιμοποιεί λατινικούς χαρακτήρες, καθώς και στην ελληνική, εβραϊκή, γίντις, ρωσική, ουκρανική, αραβική και αρμενική. Ο αδερφός Φέκελ, που είναι υπεύθυνος αυτού του τμήματος, είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Δεν υπάρχουν εξυψωμένες θέσεις ανάμεσα σε αυτούς τους χριστιανούς αδελφούς. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας εργάζονται όπως και όλοι οι άλλοι. Ο αδελφός Φέκελ είναι στην άκρη αριστερά και εργάζεται με τις τυπογραφικές γραμμές που έχουν ταξινομηθεί σε σελίδες μέσα σε μεταλλικά πλαίσια που ονομάζονται σελιδοθέτες. Αυτό το τυπογραφικό υλικό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τώρα σε μικρά πιεστήρια, αλλά για τα περιστροφικά πιεστήρια της εταιρείας πρέπει να φτιαχτούν καμπύλη μεταλλική τσίγκη, όπως θα δούμε τώρα. Πρώτα γίνεται ένα καλούπι τοποθετώντας μια χάρτινη μήτρα πάνω στα τυπογραφικά στοιχεία. Κατόπιν λίγο μαλακό ύφασμα και ύστερα όλα αυτά μπαίνουν σε μια υδραυλική πρέσα η οποία αποτυπώνει το σχήμα πάνω στη χάρτινη μήτρα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η έτοιμη μήτρα βγαίνει στα αριστερά. Η μήτρα μπαίνει κατόπιν στο καμπύλο καλούπι χύτευσης που βλέπετε εδώ, στο οποίο ρίχνεται λιωμένο κράμα μετάλλου που αποτελείται από αντιμόνιο, μόλυβδο και ψευδάργυρο και εκεί γεμίζει τις εσοχές που δημιούργησαν τα αρχικά επίπεδα τυπογραφικά στοιχεία πάνω στην καμπύλη μήτρα. Ενώ πίζει το μέταλλο, ένας καμπύλος ανάγλυφος τσίγκος που έχει ήδη κρυώσει βγαίνει από το άλλο καλούπι. Αφαιρείται η μήτρα και μπορείτε να δείτε την επιφάνεια των στοιχείων πάνω στον καμπύλο μεταλλικό τσίγκο. Οι προεξοχές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτυπώσουν μαύρες κοιλίδες στις λευκές περιοχές της σελίδας, αφαιρούνται, ώστε το μόνο που απομένει στον τζίγκο είναι η εκτυπωτική επιφάνεια των στοιχείων. Ο τσίγκος αποκτά τώρα το κατάλληλο πάχος και τοποθετείται στη συσκευή επινικέλωσης, όπου ένα στρώμα νικελίου 4 χιλιοστά του εκατοστού κάνει πολύ σκληρή την επιφάνεια του τσίγκου. Ο τσίγκος είναι τώρα πανέτοιμος για χρήση και τοποθετείται σε ένα καρότσι για να σταλεί κάτω στα πιεστήρια. Αλλά για να τυπώσουμε πρέπει να έχουμε μελάνι και εδώ βλέπετε τον αδελφό Σουίγκλ, ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ο οποίος είναι υπεύθυνος του τμήματος που φτιάχνει μελάνι, πάστα, κόλλα και κυλίνδρους για το πιεστήριο. Ένας άλλος αδελφός δείχνει πώς αναμειγνύονται και εικονιορτοποιούνται τα συστατικά σε ένα μήλο μελανιού μέχρι να αποκτήσουν βελούδινη υφή. Κατασκευάζονται περίπου 50 τόνοι μελάνι κάθε χρόνο, μαύρο καθώς και άλλα χρώματα, και εξοικονομούνται πάρα πολλά χρήματα. Αυτοί οι αδελφοί κάνουν καλή εργασία, επειδή οι λέξεις που τυπώνονται με αυτό το μελάνι ισοσημάνουν ζωή για τους αναγνώστες τους. Τώρα, οι τσίγκοι που είδαμε να κατασκευάζονται στον 7ο όροφο τοποθετούνται στο πιεστήριο της σκοπιάς στον 6ο όροφο. Σε λίγο, οι κύλινδροι του μελανιού θα μπουν στη θέση τους για να μελανώσουν τους τσίγκους και με το ξεκίνημα του πιεστηρίου θα έχουμε δει τα βήματα που συντελούν στην παραγωγή της σκοπιάς καθώς περνάει από διάφορα τμήματα, στοιχειοθετείται και τελικά τυπώνεται. Η κυκλοφορία της σκοπιάς έχει αυξηθεί από 40.000 αντίτυπα πριν από 40 χρόνια σε 1.825.000 σήμερα. Αυτό το πιεστήριο λειτουργεί όλο το χρόνο μόνο για την αγγλική σκοπιά και αν τοποθετούσαμε δίπλα-δίπλα τα περιοδικά που παράγονται μέσα σε μία ημέρα θα καλύπταμε απόσταση 65 χιλιόμετρων. Αυτό είναι το έντυπο της κοινωνίας του νέου κόσμου.
Ο Ιεχωβά μας έχει δώσει τροφή μέσα από τις σελίδες του και θα συνεχίσει να το κάνει αυτό. Γίνεται το ξάκρισμα και κατόπιν θα επικοληθούν διευθύνσεις σε αυτές τις σκοπιές για να ταχυδρομηθούν. Αλλά για να ταχυδρομηθούν πρέπει να έχουμε συνδρομές, καθώς και τις παραγγελίες για αντίτυπα διανομής. Έτσι πάμε στον ένατο όροφο, όπου η αλληλογραφία διανέμεται στα διάφορα γραφεία. Στο τμήμα υπηρεσίες, η αλληλογραφία πηγαίνει στον αδελφό Σάλιβαν, ένα ακόμη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που επιβλέπει αυτό το τμήμα το οποίο χειρίζεται την αλληλογραφία με τους υπηρέτες περιοχής και περιφερίας και γενικά φροντίζει τους καπανείς και τις εκκλησίες των μαρτύρων του Ιεχωβά. Τα δελτία συνδρομών παραλαμβάνονται από τα γραφεία αλληλογραφίας και προωθούνται στο τμήμα περιοδικών. Αυτή η διεύθυνση θα αντιγραφεί πάνω σε μια γραφοτυπική μηχανή, η οποία την αποτυπώνει σε μεταλλικό στένσιλ. Αυτά τα μικρά μεταλλικά στένσιλ με τις διευθύνσεις που δακτυλογραφούνται εδώ χρησιμοποιούνται τόσο για ενημέρωση των συνδρομών, όσο και για να αποτυπωθεί η διεύθυνση του συνδρομητή σε κάθε περιοδικό του. Χρειάζονται 11 γραφοτυπικές μηχανές για να δακτυλογραφηθούν αυτά τα στένσιλ, τα οποία κατόπιν τακτοποιούνται σε μεταλλικά ερμάρια. Κάθε ερμάριο περιέχει 35.000 στένσιλ με διευθύνσεις. Εδώ βρίσκονται 1.100.000 διευθύνσεις ανθρώπων που λαμβαίνουν τακτικά τα περιοδικά της εταιρείας. Είναι εδώ η δική σας διεύθυνση? Τα περιοδικά, όπως βλέπετε εδώ, στέλνονται σε πολλά μέρη. Σε αυτά τα συρτάρια υπάρχουν στένσιλ με διευθύνσεις για την Κίνα, τη Βιρμανία, την Ισπανία, την Ελβετία, την Κύπρο, την Αυστραλία, τη Γαλλία. Στην πραγματικότητα η Σκοπιά και το Ξύπνα κυκλοφορούν κυριολεκτικά σε όλο τον πλανήτη. Αυτές οι διευθύνσεις αποτυπώνονται σε ρόλους χαρτιού που κόβονται με μια χειροκίνητη μηχανή και κολλιούνται στα περιοδικά. Ή ένα μηχάνημα βάζει τη διεύθυνση και το περιτύλιγμα στα περιοδικά και κατόπιν αυτά τοποθετούνται σε ταχυδρομικούς σάκους για να φτάσουν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Αυτοί οι σάκοι που περιέχουν τα περιοδικά Σκοπιά και Ξύπνα για δεκάδες χιλιάδες συνδρομητές στηβάζονται σε παλέτες οι οποίες θα φορτωθούν στα φορτηγά από τις ράμπες του πρώτου ορόφου. Εδώ τα βιβλία ετοιμάζονται για ατμοπλοϊκή αποστολή και οι γεμάτοι σάκοι, που είναι ακόμη πάνω σε παλέτες, φορτώνονται σε ένα από τα 4 μεγάλα φορτηγά της εταιρείας για να παραδοθούν στο ταχυδρομείο. Το εργοστάσιο της εταιρείας είναι σε ιδανική θέση για την αποστολή τόσων εντύπων, εφόσον βρίσκεται στην καρδιά ενός από τα μεγάλα κέντρα μεταφορών του κόσμου. Τα φορτηγά της εταιρείας παρέδωσαν τα περιοδικά στο ταχυδρομείο και τώρα έχουν πάει σε έναν κοντινό σιδηροδρομικό σταθμό για να παραλάβουν χαρτί για το εργοστάσιο. Χρειάζεται μεγάλη ποσότητα χαρτιού για να τυπώνουμε τα βιβλία και τα περιοδικά που μεταδίδουν το ένδοξο άγγελμα της Βασιλείας. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνουμε 4 βαγόνια χαρτί, περίπου 100 τόνους. Το φορτώνουμε στα φορτηγά της εταιρείας και το μεταφέρουμε στο εργοστάσιο, όπου θα δούμε να ξεφορτώνεται ένα μέρος του. Αυτός ο ρόλος χαρτί έχει πλάτος 1,5 μέτρο, ζυγίζει σχεδόν 700 κιλά, έχει μήκος 8 χιλιόμετρα και θα κρατήσει μόνο 40 λεπτά στο πιεστήριο. Σε αυτό το διάστημα θα μετατραπεί σε περίπου 15.000 περιοδικά Ξύπνα. Οι χειριστές αυτού του εξοπλισμού είναι μάρτυρες του Ιεχωβά. Όλοι τους εκπαιδεύτηκαν στο Μπέθελ. Είναι χριστιανοί διάκονοι από πολλά μέρη, οι οποίοι έχουν γίνει επιδέξιοι χειριστές λινοτυπικής, οδηγοί φορτηγών, χειριστές πιεστηρίων και βιβλιοδέτες, για να μπορεί να τυπώνεται το άγγελμα της Βασιλείας με το χαμηλότερο κόστος. Θεωρούν την εκτύπωση το ίδιο σημαντική όσο και τη διακονία από σπίτι σε σπίτι, στην οποία επίσης ενασχολούνται τακτικά. Γνωρίζουν πως αν δεν λειτουργήσει αυτό το πιεστήριο 60 δευτερόλεπτα, δεν θα τυπωθούν 450 αντίτυπα του Ξύπνα. Έτσι, πιο γρήγορα από ό,τι θα το πούμε, ξεφορτώνουν τον παλιό ρόλο, φορτώνουν τον καινούριο και το πιεστήριο αρχίζει και πάλι να λειτουργεί.
Από ψηλά μπορείτε να δείτε πως ο ρόλος που έχει πλάτος 1,5 μέτρο τυπώνεται, κόβεται σε λωρίδες και η μία μπαίνει πάνω από την άλλη ώστε οι σελίδες να πέσουν στη σωστή θέση όταν διπλωθεί το περιοδικό. Το ξύπνα κυκλοφορεί τώρα σε 1.250.000 αντίτυπα σε 13 γλώσσες. Τα τεύχη στην Αγγλική και στην Ισπανική τυπώνονται σε αυτό το πιεστήριο. Δύο ακόμη γλώσσες τυπώνονται σε άλλα πιεστήρια σε αυτό το εργοστάσιο και οι υπόλοιπες γλώσσες τυπώνονται σε άλλες χώρες. Η σκοπιά και το ξύπνα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στο κήρυγμα των καλών νέων της Βασιλείας. Το ξύπνα εκδίδεται σε 13 γλώσσες και η σκοπιά σε 40. Σε αυτές περιλαμβάνεται η γερμανική, η πορτογαλική, η λοκάνο, η σλοβακική, η δανική και η τούι. Μέσω αυτών των περιοδικών σε όλες αυτές τις γλώσσες, η πνευματική τροφή που χορηγείται στον κατάλληλο καιρό πράγματι παρέχεται σε παγκόσμια κλίμακα. Τα περιοδικά που εκδίδονται σε γλώσσες οι οποίες έχουν μικρότερη κυκλοφορία, περίπου 5 έως 10.000 αντίτυπα ανά τεύχος, τυπώνονται σε μικρότερες ταχύτητας επίπεδα πιεστήρια, πάνω σε μεγάλα φύλλα χαρτί τα οποία κατόπιν διπλώνονται και γίνονται πλήρη περιοδικά. Μικρότερες εκτυπώσεις γίνονται σε μικρά πιεστήρια, τα οποία παράγουν εκατομμύρια διαφημιστικά, φυλάδια, τεύχη του πληροφορητή, δελτία συνδρομών, επιστολόχαρτα κτλ. Τα 90 εκατομμύρια 100.000 διαφημιστικά που παρήγαγε αυτό το τμήμα για τη δημόσια συνάθρηση το 1953 θα μπορούσαν να σχηματίσουν μια στίβα ύψους 9 χιλιόμετρων. Ένα μεγάλο τμήμα του τυπογραφείου της εταιρείας, περιλαμβανομένου και αυτού που βλέπετε εδώ, χρησιμοποιείται για την εκτύπωση βιβλίων, βιβλιαρίων και γραφών. Αυτά τυπώνονται σε τμήματα 32 σελίδων που ονομάζονται τυπογραφικά φύλλα. Τα τυπογραφικά φύλλα βγαίνουν από το πιεστήριο που βλέπετε στα δεξιά και δένονται κατά δεσμίδες μέχρι να τυπωθούν όλα τα μέρη ενός βιβλίου και τότε μπορούν να βιβλιοθετηθούν. 12 από αυτά τα τμήματα πρέπει να τυπωθούν για να ολοκληρωθεί ένα αντίτυπο του βιβλίου «Νέοι ουρανοί και νέα γη», 27 για τη μετάφραση νέου κόσμου των εβραϊκών γραφών. Οι δεσμίδες με τα τυπογραφικά φύλλα τοποθετούνται σε μια ταινία που τις μεταφέρει σε έναν κυκλικό αγωγό και κατεβαίνουν δύο πατώματα μέχρι το βιβλιοδετείο που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο. Το βιβλίο «Έστω ο Θεός αληθής» αποτελείται από 10 τέτοια τυπογραφικά φύλλα και τώρα κυκλοφορεί σε 12,5 εκατομμύρια αντίτυπα σε 31 γλώσσες. Τα χιλιάδες άτομα που έχουν γνωρίσει την αλήθεια από αυτό το βιβλίο αντιλαμβάνονται την αξία που έχει η εργασία την οποία επιτελούν εδώ οι αδελφοί τους, που είναι και αυτοί μέλη της κοινωνίας του νέου κόσμου. Όταν τραβήχτηκαν αυτά τα πλάνα, το εργοστάσιο ανατύπωνε το βιβλίο «Αύτιε στην αιώνια ζωή», το οποίο αποτελείται από 10 τμήματα. Αυτά έχουν στηβαχτεί πίσω από τη συνθετική μηχανή. Αυτή η μηχανή έχει θήκες για κάθε τυπογραφικό φύλλο, δηλαδή τμήμα, του βιβλίου. Οι χαλίβδινες γλώσσες ρίχνουν πάνω σε μια μεταφορική ταινία ένα τυπογραφικό φύλλο κάθε φορά, προσθέτοντας διαδοχικά το κάθε τμήμα μέχρι να συμπληρωθούν όλα τα μέρη ολόκληρου του βιβλίου. Αν πάρει δύο τυπογραφικά φύλλα ή παραλείψει ένα, η μηχανή σταματά αυτόματα. Κατόπιν, στο τμήμα σειραφής, τα τυπογραφικά φύλλα ράβονται. Η κάθε μια από αυτές τις 9 μηχανές ράβει μέχρι και 4.000 βιβλία την ημέρα. Κάτι ασυνήθιστο είναι η αποδοτική μέθοδος με την οποία η εταιρεία Σκοπιά τυπώνει δύο βιβλία στο ίδιο τυπογραφικό φύλλο και αυτά δεν διαχωρίζονται μέχρι να ραφτούν. Έτσι αυξάνεται η παραγωγή σε 4 περίπου εκατομμύρια βιβλία το χρόνο. Αφού διαχωριστούν, τα βιβλία τοποθετούνται σε μια περιστρεφόμενη μηχανή ξακρίσματος, όπου γίνεται το ξάκρισμα 10 εκατομμυρίων σελίδων την ημέρα. Κατόπιν τα βιβλία φτάνουν στην κολλητική μηχανή, όπου οι ράχες 8 βιβλίων μαζί περνούν πάνω από έναν κύλινδρο που αφήνει κόλλα. Μετά πηγαίνουν στη μηχανή στρογγυλέματος.
Εκεί σχηματίζεται η καμπύλη στη ράχη του βιβλίου. Αυτή δίνει στο βιβλίο τη δυνατότητα να ανοίγει εύκολα και να παραμένει επίπεδο όταν το ανοίγεται πάνω σε ένα τραπέζι. Κατόπιν το βιβλίο τοποθετείται στο μηχάνημα επικόλυσης ενός υφάσματος που λέγεται τέλα, το οποίο κρατάει το κάλυμα. Έπειτα ένα χοντρό κομμάτι χαρτί κραφτ μπαίνει στη ράχη για να μην διαποτιστεί το βιβλίο από την κόλλα όταν ο καιρός είναι ζεστός. Μετά γίνεται το πέρασμα των καλυμάτων στο βιβλίο σε αυτό το μηχάνημα. Αυτή η μηχανή φτιάχνει καλύματα. Επικολλάει χοντρά χαρτόνια σε μια λωρίδα υλικού επικάλυψης, το κόβει και το τυλίγει και τα τελειωμένα καλύματα βγαίνουν από τη δεξιά πλευρά της μηχανής. Με αυτήν και μόνο την επεξεργασία τα καλύματα είναι έτοιμα και το μόνο που τους λείπει είναι ο τίτλος. Τα καλύματα φτάνουν στο χρυσοτυπείο, όπου πάνω τους αποτυπώνεται ο τίτλος του βιβλίου με ένα φύλλο χρυσού. Εδώ, μια στίβα καλυμάτων τοποθετείται στη μια άκρη του χρυσοτυπείου και ο αδελφός θα πάρει τα χρυσοτυπημένα καλύματα από την άλλη άκρη. Ας γυρίσουμε τώρα στη μηχανή που περνάει τα καλύματα στα βιβλία. Από εδώ τα βιβλία πηγαίνουν στις πρέσες. Εκεί στιβάζονται ανάμεσα σε χαρτόνια και παραμένουν υποπίεση 6 με 8 ώρες μέχρι να στεγνώσει τελείως η κόλλα που συγκρατεί το κάλυμα. Το βιβλίο παραμένει υποπίεση σε αυτό το διάστημα με σιδερένιους φυκτήρες που μπαίνουν και στις δύο πλευρές της πρέσας. Αφού στεγνώσουν εντελώς τα βιβλία, ελέγχονται και συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια. Το βιβλίο «Αύτιε στην αιώνια ζωή», το οποίο συσκευάζεται εδώ, έχει ήδη κυκλοφορήσει σε 4 εκατομμύρια αντίτυπα σε 16 γλώσσες, προσφέροντας σε αναρρύθμιτα πλήθη την ευκαιρία να μάθουν για την οδό που οδηγεί στη ζωή, καθώς και το πώς να ζουν σήμερα. Αφού συσκευαστούν σε χαρτοκιβώτια, τα βιβλία κατεβαίνουν στο τμήμα αποστολής, στο δεύτερο όροφο, όπου εκτελούνται οι παραγγελίες για όλα τα μέρη του κόσμου. Κατά μέσο όρο, από εδώ αποστέλλονται κάθε μήνα 10.000 χαρτοκιβώτια με γραφικά έντυπα που ζυγίζουν περίπου 200 τόνους, εκτός από τα χιλιάδες μικρότερα ταχυδρομικά πακέτα και τις τοπικές αποστολές. Η αποστολή είναι σοβαρή υπόθεση, επειδή σε μερικά μέρη η μεταφορά ενός χαρτοκιβώτιου στοιχίζει μέχρι και 600 δραχμές. Επειδή όμως το εργοστάσιο της εταιρείας βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια της γης, είναι στην καλύτερη θέση του κόσμου για αυτές τις αποστολές. Γιατί είναι απαραίτητες όλες αυτές οι αποστολές? Λόγω του δικού σας έργου μέσα στην κοινωνία του νέου κόσμου. Για να λειτουργεί αυτό το μεγάλο εργοστάσιο απαιτούνται ασφαλώς πολλά πράγματα. Οι αδελφοί που εργάζονται στο μηχανουργείο και στο ηλεκτρολογείο φροντίζουν με προσοχή τα ακριβά μηχανήματα που πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ένα τόσο μεγάλο τυπογραφείο και έτσι παρατείνουν τη ζωή των μηχανημάτων. Το ηλεκτρικό ρεύμα για το εργοστάσιο παράγεται από αυτή τη γεννήτρια ντίζελ που έχει ισχύ 525 ύπων. Με την ενέργεια που παράγει λειτουργούν όλα τα μηχανήματα που είδατε σε αυτό το κτίριο. Και από την είσοδο του εργοστασίου οι επισκέπτες μπορούν να δουν αυτό το τελευταίο παράδειγμα για το πώς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μειώσουμε τα έξοδα μέχρι το σημείο να παράγουμε το δικό μας ηλεκτρικό ρεύμα. Καθώς συνεχίζεται η επίσκεψη στο Μπέθελ, παρατηρούμε ότι είναι ώρα για το απογευματινό φαγητό και οι αδελφοί που εργάστηκαν σκληρά ολόκληρη την ημέρα φεύγουν από το εργοστάσιο το οποίο βρίσκεται σε ένα ωραίο μέρος του Μπρούκλιν και περπατούν μέχρι τον οίκο Μπέθελ μερικά τετράγωνα μακριά. Χαρήκαμε που είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε αυτό το μέρος και να δούμε πώς παράγονται τα έντυπα που μας έφεραν την αλήθεια και πώς οι αδελφοί μας εργάζονται φιλόπονα για να ετοιμάσουν αυτά τα έντυπα για εμάς. Καθώς περπατάμε προς τον Μπέθελ, βλέπουμε ότι αυτοί οι αδελφοί συνήθως τρέχουν, περιμένοντας με χαρά το απογευματινό τους φαγητό και τη μελέτη ή την υπηρεσία εκείνο το βράδυ. Μετά τη βραδινή δραστηριότητα και τη νυχτερινή ξεκούραση, τους βλέπουμε να κατεβαίνουν για το πρωινό την επόμενη μέρα. Στο τραπέζι του πρωινού, ακολουθώντας μια διαδικασία που υπάρχει σε όλες τις οικογένειες Μπέθελ ανά τον κόσμο,
απολαμβάνουν πρώτα την πνευματική τροφή από το εδάφιο της ημέρας και τα σχόλια, τα οποία εξετάζονται 15 με 20 λεπτά κάθε πρωί. Ύστερα, ένα μέλος της οικογένειας τους εκπροσωπεί με προσευχή και κατόπιν παίρνουν το πρωινό τους. Η ετοιμασία 1.500 περίπου γευμάτων την ημέρα για αυτή την οικογένεια των 500 ατόμων είναι μεγάλη υπόθεση και τα τρόφιμα είναι ακριβά. Ωστόσο, τα έξοδα περιορίζονται στο ελάχιστο εφόσον πολλά φαγόσιμα είδη παράγονται από αδελφούς οι οποίοι εργάζονται στα διάφορα αγροκτήματα της εταιρείας. Την παραγωγή στα αγροκτήματα καθώς και την αγορά τροφίμων τη χειρίζεται το γραφείο Μπέθελ. Ο αδελφός Ούλριχ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Σωματείων της εταιρείας, χειρίζεται εδώ αρχεία τροφίμων και προμηθειών. Επιπλέον αυτοί οι αδελφοί φροντίζουν για την καθαριότητα και τη γενική λειτουργία του οίκου Μπέθελ. Οι αδελφές στην οικογένεια κάνουν και αυτές θαυμάσια εργασία, ξεσκονίζοντας τα δωμάτια, καθαρίζοντας τους νηπτήρες και τα παράθυρα και φροντίζοντας ώστε να παραμένει αυτός ο τόπος καθαρός και τακτοποιημένος. Για την εξυπηρέτηση αυτής της μεγάλης οικογένειας υπάρχει πρόβλεψη για στεγνό καθάρισμα και σιδέρωμα με κάποια μικρή χρέωση, δίνοντας στους αδελφούς τη δυνατότητα να είναι ευπαρουσίαστοι ως εκπρόσωποι της θεοκρατικής οργάνωσης. Μια αδελφή κάνει μεταποιήσεις ρούχων. Ένας αδελφός φροντίζει για την κόμωση και το κούρεμα. Και άλλοι αδελφοί επιδιορθώνουν παπούτσια για την οικογένεια Μπέθελ. Περίπου 75 ζευγάρια παπούτσια κάθε εβδομάδα. Υπάρχει και το πλυντήριο, όπου πλένονται τα πουκάμισα και οι κάλτσες, τα ασπρόρουχα, οι πετσέτες και οι μαξιλαροθήκες. Το Μπέθελ λειτουργεί σαν ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο. Αν θα μπορούσε ποτέ ένα ξενοδοχείο να έχει το πνεύμα και την οικογενειακή ενότητα της χριστιανικής αγάπης. Εφόσον δεν θα μπορούσαν να απλωθούν για να στεγνώσουν τόσο πολλά ρούχα, τα στεγνωτήρια το κάνουν αυτό περιστρεφόμενα με μεγάλη ταχύτητα. Τα σεντόνια, οι μαξιλαροθήκες, οι πετσέτες και τα υπόλοιπα σιδερώνονται σε μεγάλες πρέσες, μπαίνουν με τη σειρά και στέλνονται στα δωμάτια υλικών για να χρησιμοποιηθούν στους διάφορους ορόφους. Όλα λειτουργούν αποτελεσματικά, τίποτα δεν σπαταλιέται. Αυτός ο εξοπλισμός μας βοηθάει να κάνουμε περισσότερη εργασία και στην πραγματικότητα γλιτώνουμε χρήματα. Πώς θα σας φαινόταν, για παράδειγμα, το να σιδερώνετε 1.500 πουκάμισα την εβδομάδα ή ίσως το να μαντάρετε τις κάλτσες και να επιδιορθώνετε τα ρούχα για 500 χριστιανούς αδελφούς σας? Ναι, όλα αυτά τα πράγματα και πολύ περισσότερα πρέπει να γίνονται ώστε αυτή η οικογένεια να υπηρετεί πιο αποδοτικά τους αδελφούς της σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας ένος το όνομα του Ιεχωβά. Καθώς προχωράει η μέρα, ανοίγει η όρεξη και πρέπει να σερβιριστεί το μεσημεριανό γεύμα, το οποίο προετοίμαζαν οι μάγειροι όλο το πρωί. Την ώρα του φαγητού, όλος ο οίκος και το εργοστάσιο κλείνουν, ώστε οι αδελφοί να μπορούν να φάνε μαζί. Η κουζίνα είναι καλά εξοπλισμένη. Έχει ακόμη και το δικό της αρτοποιείο, το οποίο παράγει 400 καρβέλια ψωμί κάθε εβδομάδα και ετοιμάζει υπέροχα γλυκά. Παρασκευάζεται καλή, υγιεινή τροφή, επειδή η οικογένεια Μπέθελ εργάζεται σκληρά και έχει μεγάλη όρεξη. Οι μάγειροι ετοιμάζουν κοτόπουλο για φαγητό. Τα κοτόπουλα μεγάλωσαν στο αγρόκτημα της εταιρείας. Καθώς αυτοί μαγειρεύουν, άλλοι καθαρίζουν και ετοιμάζουν τα λαχανικά. Στον οίκο Μπέθελ υπάρχει ένα ακόμη μέσο που χρησιμοποιείται στο κήρυγμα του Ευαγγελίου, τα στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της εταιρείας. Ο εκφωνητής αναγγέλει το πρόγραμμα, δίνει σήμα στην αίθουσα ελέγχου και αυτός ο όμιλος μελέτης της Αγίας Γραφής είναι τώρα στον αέρα, μελετώντας, προς όφελος του ραδιοφωνικού ακροατηρίου, το βιβλίο «Νέοι ουρανοί και νέα γη». Παρόμοιες μελέτες διεξάγονται στη διάρκεια όλης της εβδομάδας. Ο πομπός τον οποίο θα επισκεφτούμε βρίσκεται σε απόσταση περίπου 40 χιλιόμετρων στο κτήμα της εταιρείας στο Staten Island. Πολλά άτομα έχουν ακούσει το άγγελμα της Βασιλείας και έχουν αποκτήσει γνώση της αλήθειας
ως αποτέλεσμα των εκπομπών αυτού του σταθμού και της εργασίας των αδελφών που τον χειρίζονται. Οι φωνές από τον Brooklyn φτάνουν εδώ μέσω του εξοπλισμού αναμετάδοσης και βγαίνουν στον αέρα με ισχύ 5.000 βατ για να μεταδώσουν σε ένα τεράστιο ακροατήριο 15,5 περίπου εκατομμυρίων ατόμων τα καλά νέα ότι η Βασιλεία του Θεού θα είναι προς όφελος του ανθρώπου. Το τμήμα διοίκησης της εταιρείας Σκοπιά έχει τα γραφεία του εδώ, στο Staten Island, και εδώ βρίσκουμε τον αδελφό Φρανς, τον αντιπρόεδρο της εταιρείας, να ψάχνει για ορισμένες πληροφορίες και να ετοιμάζει γραφικά άρθρα για δημοσίευση. Η έρευνα είναι προσεκτική και διεξοδική. Οι πληροφορίες αξιόπιστες και έγκυρες. Μια ειδική βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται εδώ σε σχέση με αυτό το άγγελμα του νέου κόσμου. Έτσι φεύγουμε από τις κεραίες μετάδοσης του WBBR στο Staten Island, κεραίες ύψους 125 μέτρων, από τις οποίες αόρατα κύματα μεταφέρουν ένα άγγελμα ζωής, και επιστρέφουμε στο Bethel, όπου ηχογραφείται μια μουσική εκπομπή της Σκοπιάς. Αυτό το μεγάλο στούντιο χρησιμοποιείται επίσης και ως αίθουσα βασιλείας και λίγο πριν από τη μεγάλη συνέλευση στο στάδιο Yankee το 1953, αποτέλεσε το χώρο όπου συναθρίστηκαν οι υπηρέτες τμήματος της Σκοπιάς από τις 4 γωνιές του πλανήτη. Οι υπηρέτες τμήματος από 65 χώρες και εκπρόσωποι από άλλες χώρες παρουσίασαν προβλήματα που εγείρονταν στο ιεραποστολικό έργο και αυτά επιλύθηκαν από τον πρόεδρο της εταιρείας. Πολλοί από αυτούς τους υπηρέτες τμήματος είχαν αποφοιτήσει από τη βιβλική σχολή Γαλάδ της Σκοπιάς, όπου οι επισκέπτες είναι πάντοτε ευπρόσδεκτοι. Αυτή η σχολή, που βρίσκεται στα υψίπεδα πάνω από τη λίμνη Καϊούγκα, 400 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Νέας Υόρκης, είναι αφιερωμένη στη διδασκαλία Ιεραποστόλων, προάγοντας τη χριστιανική εκπαίδευση. Η ημέρα στη Γαλάδ, όπως και σε όλους τους οίκους Μπέθελ, αρχίζει καθώς οι σπουδαστές και η οικογένεια του αγροκτήματος συγκεντρώνονται στην τραπεζαρία για να εξετάσουν το εδάφιο της ημέρας. Υποβάλλονται ερωτήσεις σχετικά με το εδάφιο και γίνονται σχόλια από μέλη αυτής της οικογένειας, τα οποία καλεί εκείνη τη στιγμή ο επικεφαλής του τραπεζιού. Έτσι, όλων οι διάνοιες είναι άγρυπνες, εφόσον όλοι πρέπει να είναι πανέτοιμοι να απαντήσουν. Και άλλοι μπορούν κατόπιν να κάνουν προαιρετικά σχόλια, και το θέμα ολοκληρώνεται διαβάζοντας τα σχόλια του εδαφίου που βρίσκονται στο βιβλίο του έτους. Ας παρακολουθήσουμε μια από τις τάξεις. Αυτή είναι η αίθουσα Δέλτα στο κτίριο της βιβλιοθήκης, εκεί όπου αυτοί οι αδελφοί μελετούν τις υποσχέσεις του Λόγου του Θεού, τα θεμελιώδη δόγματα της Αγίας Γραφής. Όταν ο καιρός είναι καλός, η δημόσια ομιλία διεξάγεται συνήθως σε πολύ ευχάριστο περιβάλλον, έξω, δίπλα στη λίμνη με τα ψάρια, στο μικρό αμφιθέατρο που κατασκεύασαν οι σπουδαστές και η οικογένεια του αγροκτήματος. Αφού ολοκληρωθούν τα κανονικά μαθήματα, οι σπουδαστές συγκεντρώνονται στην κυρίως αίθουσα, όπου μαθαίνουν για τους τροχούς προσευχής. Ορισμένοι από τους αδελφούς εδώ θα συνεργαστούν με την κοινωνία του νέου κόσμου σε χώρες όπου χρησιμοποιούνται τέτοιοι τροχοί. Και έτσι μαθαίνουν τι πιστεύουν οι άνθρωποι γύρω από αυτά τα πράγματα, ώστε να τους παρουσιάσουν με κατάλληλο τρόπο την αλήθεια. Εδώ εξετάζονται πολλά ζητήματα, περιλαμβανομένης και της αληθινής θρησκείας αναφορικά με τον Ιεχωβά Θεό και τον Ιησού Χριστό. Στο πίσω μέρος αυτής της αίθουσας υπάρχει μια φωτογραφία κάθε τάξης που έχει αποφοιτήσει από τη σχολή και έχει σταλεί σε ξένες χώρες. Η ημέρα των σπουδαστών δεν τελειώνει με την λήξη των μαθημάτων τους. Βοηθούν σε διάφορες εργασίες στη σχολή και στο αγρόκτημα. Ίσως αρμέγοντας τις αγελάδες που παρέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα για τη διατροφή των αδελφών, τόσο εδώ όσο και στο Brooklyn. Ίσως εργαζόμενοι στους κήπους ή βοηθώντας την παρασκευή και στην αποθήκευση τυριού, την αποθήκη του οποίου βλέπετε εδώ.
Αυτοί οι χριστιανοί διάκονοι είναι πολύ άσχολοι άνθρωποι. Τα βράδια πρέπει να μελετήσουν τα μαθήματά τους, να κάνουν έρευνα και να ετοιμάσουν τις διαλέξεις τους. Η βιβλιοθήκη των 9.000 τόμων βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Η σοφία και η γνώση που είναι διαθέσιμες εδώ διαδίδονται σε όλον τον κόσμο, καθώς αυτοί οι αδελφοί πηγαίνουν σε ιεραποστολικούς διορισμούς σε όλα τα μέρη του πλανήτη. Έτσι, για την οικογένεια του αγροκτήματος της Βασιλείας και τους σπουδαστές της 21ης τάξης της Γαλάδ, τελειώνει άλλη μια πολύ άσχολη ημέρα, λίγο καιρό πριν από την αποφύτισή τους στη μεγάλη συνέλευση των μαρτύρων του Ιεχωβά που έγινε στο στάδιο Γιάνκι το 1953. Εσείς ήσασταν εκεί? Πάνω από 150.000 άτομα είχαν τη χαρά να παρακολουθήσουν αυτή την υπέροχη οχταήμερη συνέλευση της κοινωνίας του νέου κόσμου των μαρτύρων του Ιεχωβά στο στάδιο Γιάνκι της Νέας Υόρκης από τις 19 ως τις 26 Ιουλίου 1953. Ήρθαν από όλο τον κόσμο, από 90 και πλέον χώρες, και πριν από αυτούς είχαν φτάσει τα χαιρετίσματά τους, τα οποία απεικονίζονταν με ζωντανά χρώματα σε αυτά τα μεγάλα πανό και στα δύο επίπεδα του εσωτερικού του σταδίου. Ευτυχισμένοι άνθρωποι είχαν έρθει από την Νορβηγία, το Μεξικό και την Αργεντινή. Είχαν συγκεντρωθεί από τις τέσσερις γωνιές του κόσμου για να εξετάσουν το Λόγο του Θεού και να διακηρύξουν ότι υποστηρίζουν τον νέο κόσμο του. Οι χριστιανοί αδελφοί μας από πολλές χώρες συνάχθηκαν σε αυτό το μέρος χωρίς αντιλογίες, χωρίς τους διαπληκτισμούς και την απληστία του παλιού κόσμου. Είχαν ένα σκοπό, έναν τρόπο σκέψης. Ήταν άτομα από όλες τις φυλές και τα χρώματα που κάποτε ανήκαν σε όλες τις θρησκείες, από όλα τα έθνη, τους λαούς και τις γλώσσες και εντούτοις ενωμένοι στην υπηρεσία του Ιεχωβά με το δεσμό της αγάπης και της χριστιανικής αδελφότητας. Ήρθαν από τα πέρατα της γης μόνο και μόνο για να ακούσουν την αλήθεια, για να ακούσουν να εξηγείται ο λόγος του Ιεχωβά. Η χαρά και η ευτυχία τους αντανακλούσαν το πνεύμα που θα είναι έκδηλο στο νέο κόσμο. Μόνο η δύναμη του Ιεχωβά Θεού θα μπορούσε να πραγματοποιήσει την ενότητα που ήταν καταφανής ανάμεσα σε αυτούς τους ευτυχείς ανθρώπους που ήρθαν από πολλές χώρες και τους οποίους βλέπετε εδώ. Αυτό ήταν πράγματι ένα εξέχον παράδειγμα της κοινωνίας του νέου κόσμου εν δράση. Τι είδαν και τι έκαναν εδώ? Το πρόγραμμα που παρουσιαζόταν σε αυτό το ελκυστικό βιβλιάριο έδειχνε ότι η πρώτη ημέρα θα περιλάμβανε την αποφύτιση της 21ης τάξης της Γαλάδ που μόλις επισκεφτήκαμε. Ο ουρανός ήταν καταγάλανος, ο ήλιος λαμπερός, οι προσδοκίες ήταν έντονες. Η ομορφιά της εξέδρας που ήταν τόσο έξοχα διαρρυθμισμένη στον αγωνιστικό χώρο του baseball εχμαλώτιζε την προσοχή. Στους 127 αποφύτους της Γαλάδ και στους 126.000 άλλους παρόντες μίλησαν οι εκπαιδευτές της σχολής και κατόπιν ο πρόεδρος της εταιρείας, ο αδελφός Νόρ. Μια από τις πιο συγκινητικές εικόνες της αποφύτισης ήταν όταν ζητήθηκε να σηκωθούν όλοι οι απόφοιτοι των προηγούμενων τάξεων οι οποίοι βρίσκονταν στο ακροατήριο. Αυτοί ήταν πιστοί διάκονοι οι οποίοι συνέβαλαν στο να αυξηθεί η κοινωνία του νέου κόσμου στον τομέα τους από μια χούφτα σε πολλές χιλιάδες άτομα στα σχεδόν 11 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η πρώτη τάξη της Γαλάδ. Από τους 1.600 απόφοιτους ιεραποστόλους της Γαλάδ, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στον Αγρό, αυτοί οι 945 κατάφεραν να έρθουν από τον Αγρό, ο οποίος είναι ο κόσμος. Κοιτάξτε πόσοι από αυτούς μπόρεσαν να παρευρεθούν. Αυτό το θαυμάσιο παράδειγμα πιστότητας στο διορισμό τέθηκε ενώπιον της 21ης τάξης που αποφυτούσε, τα μέλη της οποίας κάθονται εδώ στις άκρες της εξέδρας. Από αυτή την όμορφη εξέδρα εξετάστηκε το μεγάλο ποιμαντικό έργο και τονίστηκε ότι δεν είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε σήμερα τους ψεύτικους και τους αληθινούς ποιμένες. Ο αδελφός Φρανς, ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, νουθέτησε τους αποφύτους να επιτελέσουν πλήρως τη διακονία τους και να δείχνουν χριστιανική αγάπη στο διορισμό τους. Αφού έλαβαν αυτή τη θαυμάσια νουθεσία, οι σπουδαστές μπήκαν στη σειρά για να πάρουν τους διορισμούς και τα διπλώματά τους
καθώς και για να μάθουν σε ποιο μέρος του κόσμου θα στέλνονταν για να συνεχίσουν το διακονικό τους έργο. Ο αδελφός Ρόντερ, ο γραμματέας της Γαλάδ, βοήθησε τον αδελφό Νόρ να δώσει τα διπλώματα στους σπουδαστές, οι οποίοι προέρχονταν από 28 χώρες και επρόκειτο να πάνε σε 44 χώρες, στην Ευρώπη και στην Αφρική, στην Ασία και στη Λατινική Αμερική. Και η πλούσια ευλογία του Ιεχωβά θα ήταν μαζί τους. Πράγματι, ήταν μια χαροπή στιγμή, γεμάτη από την έντονη προσδοκία για θαυμαστές ευλογίες στην υπηρεσία του Δημιουργού. Το απόγευμα, οι σπουδαστές μίλησαν για τη ζωή στη Γαλάδ και πρόσφεραν αναψυχή παρουσιάζοντας ένα ευχάριστο πρόγραμμα με τραγούδια από τις πατρίδες τους. Η πρώτη μέρα τελείωσε και ήρθε η επόμενη. Μια σημαντική απόφαση υιοθετήθηκε ενώπιον του Θεού και όλων των ανθρώπων με τη διακήρυξη ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι μια ενωμένη κοινωνία του νέου κόσμου και ότι είναι αποφασισμένοι να συμμορφώνονται με τις θεϊκές αρχές. Το νέο βοήθημα για τη μαρτυρία, πάντα δοκιμάζεται, παρουσιάστηκε στο κατενθουσιασμένο ακροατήριο και στο στάδιο Γιάνκι επικράτησε πολύ μεγάλη χαρά, καθώς οι μάρτυρες του Ιεχωβά δήλωσαν αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν με ζήλο αυτό το βοήθημα σε κάθε πτυχή της διακονίας τους. Ο ενθουσιασμός του ακροατηρίου φαίνεται στα χαρούμενα πρόσωπά τους. Βέβαια, στα διαλύματα ήταν απαραίτητη και η υλική τροφή. Έτσι, καθώς αυτοί οι αδελφοί εξέταζαν το βιβλίο «Πάντα δοκιμάζεται», κατευθύνονταν στην καφετέρια της συνέλευσης, η οποία ήταν πράγματι καταπληκτική. 4.500 αδελφοί προσφέρθηκαν εθελοντικά να υπηρετήσουν σε αυτή την αποτελεσματική διευθέτηση διατροφής, μέσω της οποίας σερβίρονταν κυριολεκτικά δεκάδες χιλιάδες γεύματα κάθε ημέρα. Το φαγητό ήταν καλό, η τιμή λογική, η όρεξη μεγάλη. Από 38 τέτοιες γραμμές σερβιρίσματος, το φαγητό μεταφερόταν στα τραπέζια που υπήρχαν στη διπλανή σκηνή. Οι αδελφοί στη μεγάλη και αποτελεσματική κουζίνα εργάζονταν σκληρά για να τα ετοιμάσουν όλα στην ώρα τους. Ύστερα από το φαγητό στην καφετέρια, το ακροατήριο επέστρεψε στο στάδιο για περισσότερη πνευματική τροφή. Την Τρίτη το πρωί διεξάχθηκαν συναθρήσεις των υπηρετών περιοχής, τμήματος και δημοσίων σχέσεων της εταιρείας και το απόγευμα ο αδελφός Νόρ παρουσίασε το βιβλιάριο 32 σελίδων «Κήρυξον των λόγων» που περιέχει το άγγελμα της Βασιλείας σε 30 γλώσσες, ώστε ο κάθε χριστιανός διάκονος να μπορεί να δίνει μαρτυρία σε οποιαδήποτε κύρια γλώσσα. Ασφαλώς η αγγλική δεν ήταν η μητρική γλώσσα πολλών από το ακροατήριο. Γι' αυτό διεξάχθηκαν συναθρήσεις σε διάφορα μέρη του σταδίου, τα πρωινά της Δευτέρας, της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής σε 20 άλλες γλώσσες, λόγω χάρη στην αρμενική, ελληνική, ισπανική, νορβηγική, πολωνική, ρωσική, σλοβακική και σε άλλες γλώσσες. Στην ελληνική συνάθρηση κυκλοφόρησε ένα καινούργιο βοήθημα της Αγίας Γραφής, ένα από τα 75 που έγιναν διαθέσιμα σε αυτή τη συνέλευση. Ιδιαίτερη χαρά έφερε την Τρίτη η ομιλία του αδελφού Φρανς σχετικά με τη θεοκρατική οργάνωση. Την Τετάρτη το πρωί, ένα μεγάλο πλήθος ήταν παρόν για να ακούσει τη διάλεξη του βαπτίσματος στις 9 η ώρα. Αυτοί οι 4.640 καινούργοι χριστιανοί διάκονοι, 1.600 περισσότεροι από εκείνους που βαπτίστηκαν την Πεντηκοστή, σηκώθηκαν για να καταδείξουν ότι εκείνη την ημέρα θα συμβόλιζαν την αφιέρωση της ζωής τους στον Ιεχωβά. Αυτοί που έχουν τα κεφάλια σκυμμένα σε ένθερμη προσευχή είναι το πλήθος που επρόκειτο να βαπτιστεί. Με έφτακτο τρόπο που αρμόζει σε μέλη της κοινωνίας του νέου κόσμου, οι υποψήφοι για βάφτισμα βγήκαν έξω για να επιβιβαστούν στα ειδικά λεωφορεία που τους μετέφεραν με συνεχή δρομολόγια στην πισίνα του βαφτίσματος. Το βάφτισμα είναι μια σημαντική πράξη για τον χριστιανό, ο οποίος πρέπει να βυθιστεί εντελώς κάτω από το νερό, όπως καταδύθηκε και ο Ιησούς στον Ιορδάνη ποταμό.
Αυτοί οι άνθρωποι μελέτησαν το Λόγο του Θεού, δέχτηκαν την αλήθεια και τώρα θέλουν να αποδείξουν την εκτίμησή τους υπακούοντας τις οδηγίες του Ιεχωβά και αφιερώνοντας τη ζωή τους σε Αυτόν. Αυτό το βάφτισμα κατέπληξε πράγματι τη γειτονιά. Εκείνο που κέντρισε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των παρατηρητών ήταν η παντελής έλλειψη εθνικιστικών διακρίσεων σε αυτό το θέαμα. Υπήρχαν άτομα από πολλές εθνικότητες. Πολλοί από τους κατάπληκτους παρατηρητές παρακολουθούσαν από ταράτσες και κλιμακοστάσια και διέκριναν τη μεγάλη διαφορά στην ηλικία εκείνων που βαφτίζονταν, βλέποντας έτσι ότι η αληθινή θρησκεία ελκύει και νέους και μεγαλύτερους στην ηλικία. Η πράξη της κατάδυσης έχει αξία μόνο αν εκείνος που βαφτίζεται έχει αφιερώσει τη ζωή του στον Ιεχωβά. Αλλά όταν κάνει αυτή την αφιέρωση, θα πρέπει να βαφτιστεί ως εξωτερικό σύμβολο του ότι έχει γίνει η αφιέρωση. Από εκείνους που βαφτίστηκαν, οι 1861 ήταν άντρες και οι 2779 γυναίκες. Μια άλλη ξεχωριστή προμήθεια ήταν η τροχοσπιτούπολη της κοινωνίας του Νέου Κόσμου, 65 χιλιόμετρα μακριά, κοντά στο Ντανέλεν του Νιου Τζέρσι. Η συνέλευση συνεχίζεται, αλλά τα όσα μεταδίδονται από το στάδιο Γιάνκι μπορούν να ακουστούν και εδώ επίσης. Όμορφες μελωδίες ηχούν στον αέρα, καθαρά αλλά απαλά, και ακολουθούν οι φωνές των ομιλητών, οι οποίοι με ηρεμία αλλά και εκφραστικότητα αναλύουν γραφικές διδασκαλίες που σχετίζονται με τη ζωή και τα καλά έργα. Όπου και αν βρίσκεται κάποιος, είτε στο τροχόσπιτο, είτε στη σκηνή του, είτε στο χώρο που έχει διαμορφωθεί για να κάθεται το ακροατήριο, μπορεί να ακούει από τα μεγάλα μεγάφωνα που βρίσκονται στα δύο τμήματα της πόλης. Το καταπληκτικό είναι πως το μεγαλύτερο μέρος αυτής της έφτακτης πόλης φύτρωσε κυριολεκτικά μέσα σε μία μέρα. 20.000 άτομα μετακόμισαν εδώ μέσα σε 12 ώρες. Ένα άτομο κάθε 3 δευτερόλεπτα. Ένας παντοπόλης, ο οποίος προμήθευσε πολλά από τα τρόφιμα, είπε: «Νιώθω τη διαφορά μόλις τρίβω από τον αυτοκινητόδρομο». Πράγματι, αυτό ήταν αλήθεια. Υπήρχαν όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις. Η πόλη συντηρούνταν αποκλειστικά από εθελοντές και μάλιστα είχε τη δική της πυροσβεστική, η οποία χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να καταβρέχει τους δρόμους. Είχαν στηθεί λέβητες για την καφετέρια, ντουζιέρες και άλλες εγκαταστάσεις, για τις οποίες εργάστηκαν εθελοντικά οι μάρτυρες του Ιεχωβά που ζουν στην περιοχή. Ναι, χρειάζονταν πολλά πράγματα. Σε αυτή τη σκηνή ήταν διαθέσιμο ένα καλά επανδρωμένο τμήμα πρώτων βοηθειών, προκειμένου να φροντίζει για διάφορες δυσκολίες ή ασθένειες. Τα τρόφιμα και οι άλλες προμήθειες για αυτή τη μεγάλη πόλη είχαν παραγγελθεί και τακτοποιηθεί αρκετά πριν και τη στιγμή που τα χρειάζονταν έφταναν με φορτηγά. Με καλό σχεδιασμό όλα ήταν διαθέσιμα την ώρα που έπρεπε. Εδώ βλέπετε μερικά από τα φορτηγά που βρίσκονταν κάποια στιγμή στην τροχοσπιτούπολη. Λόγω της ζέστης, η εργασία που σχετιζόταν με τον πάγο της πόλης είχε αρκετά πλεονεκτήματα. Στα δύο καταστήματα τροφίμων ήταν διαθέσιμα τα πάντα σε μειωμένες τιμές. Ακόμη και τα παιδιά, παρότι είναι συνήθως αικίνητα, κάθονταν ήσυχα. Άκουγαν, μιλούσαν, μάθαιναν, έπαιζαν με ησυχία μεταξύ τους και κάπου-κάπου κουράζονταν και πήγαιναν για ύπνο. Ο παντοπόλης που επένεσε την εφταξία της πόλης είπε: «Ούτε δυνατές φωνές, ούτε φασαρία, ούτε αγένεια». Όταν φεύγεις αντιλαμβάνεσαι ότι μόλις τώρα επισκέφτηκες μια μεγάλη πόλη, χωρίς όμως να ακούσεις ούτε μια απότομη κουβέντα εκεί. «Αυτό είναι απίστευτο», είπε. «Είναι ένα σύγχρονο θαύμα». Το ενδιαφέρον όλων αυτών των ζηλωτών ανθρώπων ήταν επικεντρωμένο γύρω από το θαυμάσιο άγγελμα που μεταδιδόταν από το στάδιο Γιάνκι. Πράγματι,
Αυτή η χριστιανική σύναξη έφερε σε ύπαρξη μια εντυπωσιακή πόλη. Αν και χτίστηκε για να διαρκέσει λίγο παραπάνω από μια εβδομάδα, παρέχει μια ιδέα του τι θα μπορούν να κάνουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά μετά τον Αρμαγεδόνα, όταν θα είναι σε θέση να ζουν σχεδόν οπουδήποτε, να μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο ή να συνάγονται σε μικρές ομάδες. Έστησαν και διαρρύθμισαν ολόκληρη την πόλη, θερίζοντας το σιτάρι που υπήρχε εδώ, χαράζοντας τους δρόμους, εγκαθιστώντας τα υδραυλικά και τις κουζίνες και φροντίζοντας συνάμα για τυχόν αρρώστους. Όπως το θέτει το εδάφιο Ισαΐας 32:18, αυτοί οι άνθρωποι έμειναν σε ειρηνική κατοικία, σε ασφαλή οικίματα και σε ήσυχους τόπους ανάπαυσης. Αυτοί οι χριστιανοί δεν είχαν ανάγκη από αστυνομία, χρειάζονταν μόνο τροχονόμους και ακόμη και εκείνοι ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά. Με ταχύτητα 190 χιλιόμετρα την ώρα, πετάμε πάνω από αυτό το ξεχωριστό παράδειγμα της κοινωνίας του νέου κόσμου εν δράση. Το να κατοικούν 45.000 άνθρωποι σε μια τέτοια πόλη με ενότητα, χωρίς διαπληκτισμούς και φασαρίες, χωρίς να χρειάζεται να τηρεί κάποιος την τάξη, μπορεί να επιτελεστεί μόνο αν τους υποστηρίζει το πνεύμα του Ιεχωβά, όπως ακριβώς συμβαίνει εδώ. Τώρα γυρίζουμε στο στάδιο Γιάνκη, όπου το πρόγραμμα συνεχίζεται. Το στάδιο είναι κατάμεστο από ανθρώπους που ακούνε τον πρόεδρο της εταιρείας Σκοπιά να εκφωνεί την ομιλία «Να περπατάτε στο όνομα του Ιεχωβά του Θεού μας για πάντα». Αυτός επισήμανε τα μειονεκτήματα της καινούργιας αναθεωρημένης στερεότυπης μετάφρασης, το ότι έχει παραλείψει το όνομα Ιεχωβά, καθώς και τη σημασία αυτού του ονόματος. Αυτή η διάλεξη τελείωσε με την παρουσίαση του πρώτου τόμου της μετάφρασης νέου κόσμου των εβραϊκών γραφών, η οποία χρησιμοποιείται τώρα ευρέως μαζί με τη μετάφραση των χριστιανικών ελληνικών γραφών που κυκλοφόρησε σε αυτό το ίδιο στάδιο το 1950. Ο αδελφός Χένσελ έδειξε ότι αυτή είναι η μέρα που έχει παραχωρήσει ο Ιεχωβά ώστε ένα μεγάλο πλήθος να ακούσει την αλήθεια και να σωθεί. Να την ακούσει? Ναι, ακόμη και εκείνοι που δεν μπορούσαν να ακούσουν με τα αυτιά τους μπορούσαν να δουν αυτά τα ευάρεστα λόγια. Ο αδελφός Κάβινγκτον, στη μνημειώδη διάλεξή του, παρομοίασε το τεράστιο ακροατήριό του με νομομαθείς που διδάσκουν τον νόμο του Θεού σε ανθρώπους καλής θέλησης. Πιστοί διάκονοι που μένουν προσκολλημένοι στον τομέα τους. Ο αδελφός Σρόντερ υπενθύμησε ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν κοινή πίστη, κοινό πρόγραμμα διατροφής μέσω του περιοδικού «Η Σκοπιά» και βρίσκονται υπό την ηγεσία του Βασιλιά μας, του Χριστού Ιησού. Κατόπιν, η διάλεξη που εκφώνησε ο αδελφός Φρανς την Πέμπτη, «Η κοινωνία του νέου κόσμου προσβάλλεται από το μακρινό βορρά», έκανε να ηχήσει έντονα ο κόδωνας του Αρμαγεδόνα. Καθώς περνούσαν οι μέρες, παρουσιάστηκαν πολλά καινούργια έντυπα. Να μερικά από αυτά. Το αποκορύφωμα σημειώθηκε το Σάββατο με την παρουσίαση ενός συναρπαστικού βιβλίου στην Αγγλική με τίτλο «Νέοι ουρανοί και νέα γη». Έγινε τεράστια διαφήμιση. Χρησιμοποιήθηκαν 5.100.000 διαφημιστικά φυλάδια, 205.000 τέτοιες κονκάρδες. Τοποθετήθηκαν 160 επιγραφές στους αυτοκινητόδρομους και μεγάλα πανό στο στάδιο Γιάνκη. Η Νέα Υόρκη εντυπωσιάστηκε και την Κυριακή 26 Ιουλίου οι Νεοϋορκέζοι συνέραν κατά δεκάδες χιλιάδες, επειδή αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Μέσα στο στάδιο η προσδοκία ήταν έντονη. Κάτω από το ζεστό ήλιο είχε καταληφθεί κάθε θέση. Δεν μπορούσαν να καθίσουν άλλοι στις κερκίδες. Υπήρχαν όμως χιλιάδες ακόμη άτομα που δεν θα απογοητεύονταν. Άνοιξαν οι πύλες και αφού οι γυναίκες έβγαλαν τα ψιλοτάκουνα παπούτσια τους για να μην χαλάσουν το χλωοτάπητα, 7.500 επιπλέον άτομα κατέκλυσαν με έφτακτο τρόπο τον αγωνιστικό χώρο και κάθισαν για να ακούσουν την προειδοποίηση για τον Αρμαγεδόνα και για την ελπίδα του νέου κόσμου. Το ότι τόσο πολλοί ανυπομονούσαν να ακούσουν για την οδό του Θεού προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στο ακροατήριο και ακούστηκε μια δυνατή κραυγή ενθουσιασμού. Ήταν πράγματι μια ευτυχισμένη στιγμή, ένα θέαμα που δεν θα ξεχαστεί ποτέ.
Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του κηρύγματος της βασιλείας. Η ώρα πήγε 4 και άρχισε η ομιλία. Μέσα στο στάδιο βρίσκονταν 91.562 άτομα. 74.267 ακόμη άκουγαν από τις γύρω σκηνές και από την Τροχοσπιτούπολη, φτάνοντας σε ένα σύνολο 165.000 και πλέον ατόμων, και αμέτρητα πλήθη άκουγαν από το ραδιοφωνικό σταθμό WBBR. Ο αδελφός Νορ έκανε έκκληση αποκλειστικά και μόνο στην ορθή κρίση. Στο προσεκτικό ακροατήριό του εξήγησε: «Ο Αρμαγεδόν θα είναι το χειρότερο πράγμα που θα πλήξει τη γη στην ιστορία του ανθρώπου. Ο νέος κόσμος του Θεού θα είναι το καλύτερο πράγμα που θα έρθει ποτέ στη βασανισμένη ανθρωπότητα και δεν θα παρέλθει στον αιώνα. Ο βασιλιάς του νέου κόσμου, ο Χριστός Ιησούς, θα προμηθεύσει ένα σπίτι αντάξιο της οικογένειάς του, έναν παράδεισο υγείας και ζωής». Το προνομιούχο ακροατήριο άκουσε τις γραφικές αποδείξεις που πιστοποιούν αυτές τις θεϊκές υποσχέσεις. Μπορείτε και εσείς να διαβάσετε αυτή την ομιλία σε αυτό το βιβλιάριο που έχει τίτλο «Μετά τον Αρμαγεδόνα, ο νέος κόσμος του Θεού». Ένα μεγάλο πλήθος πέρασε 8 μέρες εδώ, ζώντας σαν να ήταν στο νέο κόσμο, αλλά επρόκειτο να δουν ακόμη περισσότερα. Στις 3 ημέρες που ακολούθησαν τη συνέλευση, 15.000 και πλέον από εκείνους τους αδελφούς επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Μπρούκλιν, το μέρος στο οποίο τυπώνεται το άγγελμα του νέου κόσμου και από το οποίο στέλνεται σε όλη τη γη. Δίπλα στο εργοστάσιο έχει αρχίσει μεγάλη οικοδομική δραστηριότητα, καθώς κατασκευάζεται ένας αυτοκινητόδρομος, ένα πάρκο και δημοτικά κτίρια, και σε εκείνη την αναμορφωμένη περιοχή αυτό το εργοστάσιο θα δίνει μια καλή εικόνα για την κοινωνία του νέου κόσμου. Οι επισκέπτες κατόπιν περπάτησαν μερικά τετράγωνα μέχρι τον οίκο Μπέθελ, αυτό το δεκαόροφο κτίριο με τα κόκκινα τούβλα, το οποίο έχει στην ταράτσα του μια μεγάλη σκοπιά και πίσω του τους ουρανοξύστες του κάτω Μανχάταν και τον ποταμό East. Οι επισκέπτες συγκινήθηκαν με αυτά που είδαν και η γειτονιά έμεινε κατάπληκτη με την καλή χριστιανική διαγωγή των μαρτύρων του Ιεχωβά. Μέσα σε 3 ημέρες, 15.418 επισκέπτες πέρασαν από τις πόρτες αυτού του οίκου και ένιωσαν αληθινά ευπρόσδεκτοι. Είδαν με τα μάτια τους τη γαλήνη και την ειρήνη αυτού του τόπου, στον οποίο επικρατεί η χριστιανική αγάπη, και η εταιρεία χάρηκε που επισκέφτηκαν αυτόν τον χώρο. Αυτός είναι ο χώρος υποδοχής του ισογείου. Οι σκάλες οδηγούν στην αίθουσα ελέγχου του WBBR. Οι επισκέπτες συνήθως οδηγούνται σε αυτόν τον χώρο αν θέλουν να συναντήσουν κάποιον στο Μπέθελ. Τα βράδια της Δευτέρας ο χώρος αυτός μετατρέπεται σε μια από τις 7 τάξεις της Σχολής Θεοκρατικής Διακονίας του Μπέθελ. Στη βιβλιοθήκη της εταιρείας, τα μέλη της οικογένειας Μπέθελ μπορούν να μελετήσουν και να ετοιμάσουν τις ομιλίες τους. Εδώ υπάρχουν ταμεία της γραφής, λεξικά, σχολιολόγια, διάφορες μεταφράσεις και άλλα βιβλία γύρω από πολλά θέματα. Στην αίθουσα βασιλείας, κάθε Δευτέρα βράδυ, η οικογένεια Μπέθελ συγκεντρώνεται για να μελετήσει το ίδιο μάθημα της σκοπιάς που θα καλύψουν αυτοί οι αδελφοί την επόμενη Κυριακή στην εκκλησία τους. Ακόμη και σε ζεστές βραδιές όπως αυτή, η οικογένεια Μπέθελ εκτιμάει τη σπουδαιότητα αυτής της μελέτης, επειδή γνωρίζει ότι αυτή η πνευματική τροφή δίνει δύναμη και ότι όσοι ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν τον Ιεχωβά πρέπει να ακολουθούν τη γραφική οδηγία να μην πάβουν να συναθρίζονται. Οι επισκέπτες είδαν επίσης τα στούντιο του WBBR, όπου ο αδερφός Μακμίλαν διαβάζει ύλη από τη σκοπιά. Κατόπιν, πολλοί από αυτούς διέσχισαν το λιμάνι της Νέας Υόρκης, περνώντας δίπλα από το άγαλμα της Ελευθερίας, και πήγαν στο Staten Island, όπου βρίσκονται οι πομποί του σταθμού. Ο ραδιοφωνικός σταθμός WBBR εκπέμπει με τόλμη, παρουσιάζοντας ισορροπημένα, ευχάριστα ενημερωτικά προγράμματα. Στη Νέα Υόρκη, όπου οι διαγγελείς της βασιλείας δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με πολλούς από τους κατοίκους ακριβών διαμερισμάτων, η φωνή Ένου προς τον Ιεχωβά, η οποία εκπέμπεται από τα 5.000 βατ
αυτού του σταθμού λέει στους ακροατές του ότι τα σημερινά προβλήματα αποτελούν σημεία της εγκαθίδρυσης της Βασιλείας. Οι αδελφοί που εργάζονται στους λαχανόκηπους του κτήματος του σταθμού παράγουν τρόφιμα για την οικογένεια Μπέθελ, περικόπτοντας τα έξοδα ώστε τα βιβλικά έντυπα να μπορούν να προσφέρονται στους ανθρώπους αντί πολύ μικρών συνεισφορών. Η εταιρεία Σκοπιά δεν έχει καθόλου εμπορικό χαρακτήρα. Η φύση της είναι φιλανθρωπική και εκπαιδευτική και όλα τα τμήματά της συνεργάζονται ώστε να μπορεί να κηρύτεται αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλο τον κόσμο για μαρτυρία. Έτσι, ακόμη και αυτά τα λαχανικά θα συμβάλλουν στο κήρυγμα. Καθοδόν για το σπίτι τους, πολλοί αδελφοί πέρασαν από τη σχολή Γαλάδ και θαύμασαν τις εγκαταστάσεις της σχολής που έχουν δημιουργηθεί εκεί. Δεν είναι εξεζητημένες, αλλά δείχνουν τι μπορεί να γίνει όταν μερικοί αδελφοί θέλουν να εξοραίσουν ένα μέρος. Μέλη της οικογένειας του αγροκτήματος και σπουδαστές της Γαλάδ έχουν προσθέσει βελτιώσεις και έχουν δημιουργήσει αυτό που πολλοί επισκέπτες περιέγραψαν ως δείγμα της ειρηνικής γαλήνης του νέου κόσμου. Τι χαρά θα φέρει αυτός ο νέος κόσμος. Όλοι όσοι θα ζουν θα ενούν τον Ιεχωβά. Το πνεύμα της ειρήνης και της χριστιανικής αδελφότητας θα απλώνεται σε όλους τους ανθρώπους, οπουδήποτε και αν ζουν. Οι ευλογίες της ΕΔΕΜ θα αποκατασταθούν στη γη. Τότε, όπως υποσχέθηκε από παλιά ο ψαλμωδός, η γη θα δίνει πλήρως τον καρπό της. Κατόπιν, η γη θα γίνει ένας παραδεισένιος κήπος. Ο μεγάλος δημιουργός, ο παντοδύναμος Ιεχωβά, έχει υποσχεθεί αυτό ακριβώς και η υπόσχεση είναι βέβαιη, επειδή αυτός είναι ο πλάστης των ουρανών και της γης. Τελικά, ολόκληρος ο κόσμος θα είναι ένας τέτοιος κήπος. Αλλά πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί ένα μεγάλο έργο μαρτυρίας. Έτσι, με όλα τα μέσα μεταφοράς τα οποία χρησιμοποίησαν για να έρθουν σε αυτή τη συνέλευση της κοινωνίας του νέου κόσμου, με πλοίο, τρένο, αεροπλάνο ή αυτοκίνητο, οι μάρτυρες του Ιεχωβά επέστρεψαν στους τομείς τους για να αφυπνίσουν εκεί περισσότερους ανθρώπους καλής θέλησης σε σχέση με το τέλος του παλιού κόσμου και με τις ευλογίες του νέου. Θεωρούν κάθε συνάθρηση που διεξάγεται στις αίθουσες βασιλείας τους ως μια μικρή συνέλευση της κοινωνίας του νέου κόσμου. Κηρύττουν με ζήλο από σπίτι σε σπίτι, επειδή γνωρίζουν ότι αυτός που κηρύττει τη βασιλεία από πόρτα σε πόρτα είναι η ραχοκοκαλιά της κοινωνίας του νέου κόσμου εν δράση. Μια όρημη ευαγγελιζόμενη πηγαίνει με κάποια πιο καινούργια στο έργο και επισκέπτονται ένα σύγχρονο σπίτι στις ΗΠΑ. Όταν η πιο καινούργια γίνει έμπειρη, θα παίρνει μαζί της μια άλλη ευαγγελιζόμενη μόνο περιστασιακά, επειδή πολύ περισσότερα μπορούν να επιτελεστούν αν η κάθε μια επισκέπτεται ένα ξεχωριστό σπίτι. Η καινούργια κάνει μόνη της παρουσίαση, αλλά όταν η οικοδέσποινα γύρει ένα ερώτημα, η όρημη ευαγγελιζόμενη βοηθάει την καινούργια, αναφερόμενη στο βιβλίο «Πάντα δοκιμάζεται». Οι γραφικές αποδείξεις που περιέχει βοηθούν στο να ξεπεραστεί η αντίρρηση της οικοδέσποινας. Ένα άλλο ζευγάρι εκπροσώπων της κοινωνίας του νέου κόσμου βρίσκει έναν άντρα να εργάζεται στην αυλή του και αντιμετωπίζουν κάποια δυσκολία. Δεν καταλαβαίνει αγγλικά. Κανένα πρόβλημα. Έχουμε το άγγελμα της βασιλείας και στη δική του γλώσσα. Μπορεί να το διαβάσει εδώ, στο καινούργιο βιβλιάριο «Κήρυξον των λόγων». Αυτό παρουσιάζει την ελπίδα για ζωή. Αυτό το έργο, βλέπετε, δεν είναι μόνο για ένα έθνος ή για μία εθνικότητα ή για ένα λαό. Μπορείτε να διασχίσετε θάλασσες, να πάτε σε πολλές χώρες και θα βρείτε εκεί μάρτυρες του Ιεχωβά να κάνουν το ίδιο έργο, να έχουν τον ίδιο ζήλο, να διεξάγουν το ίδιο είδος συνελεύσεων. Αυτό είναι, για παράδειγμα, το στάδιο Wembley στο Λονδίνο, όπου αυτή η συνέλευση που διεξάχθηκε τον Αύγουστο του 1951 έδωσε δυναμική όθηση στην άσκηση της αγνής λατρείας. 36.000 άνθρωποι άκουσαν εδώ τη διάλεξη «Θα αντιμετωπίσει η θρησκεία την παγκόσμια κρίση?» Να μερικά από τα ευτυχισμένα άτομα που παρακολούθησαν αυτή την πενθήμερη χριστιανική σύναξη.
Βρισκόμαστε στη Φραγκφούρτη της Γερμανίας και αυτοί είναι άνθρωποι τους οποίους σκόπευε να καταστρέψει ο Χίτλερ. Και όμως, σε αυτή τη συνέλευση του 1951 παρευρέθηκαν 47.000 άτομα και βαφτίστηκαν 2.373. Από την πίστη τους απουσιάζει εντελώς η απάθεια που διακρίνει πολλούς από τους εκκλησιαζομένους σήμερα. Η απάθεια δεν βοηθάει κάποιον να υπομείνει χρόνια ολόκληρα σε ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης ή να παραμένει σταθερός σε κομμουνιστικές χώρες ή να κινδυνεύσει να φυλακιστεί, όπως έκαναν πολλοί από την ανατολική ζώνη της Γερμανίας για να παρευρεθούν σε αυτή τη συνέλευση. Εδώ είμαστε στο Johannesburg της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης το Δεκέμβριο του 1952. Καταδεικνύοντας ότι η κοινωνία του νέου κόσμου βρίσκεται εν δράση σε πολλές γλώσσες σε όλη τη γη, σε αυτή τη συνέλευση ορισμένες ομιλίες από την Αγγλική και την Αφρικάνς μεταφράστηκαν στη Ζουλού και στη Σεσούτου για αδελφούς που μιλούν αυτές τις γλώσσες. Ο αδελφός Χένσελ από τον Μπέθελ του Μπρούκλιν μιλάει εδώ μέσω δύο διερμηνέων. Παρά τη βροχή, βρέθηκε απάνγιο στις κερκίδες και παρότι χρειάστηκε να στέκονται έξω αυτοί οι αδερφοί μέχρι και μία ώρα για να πάρουν φαγητό, δεν ακούστηκε ούτε ένα παράπονο από το στόμα τους. Στο Σόλσμπερι της Νότιας Ροδεσίας, 250 Ευρωπαίοι συνάχθηκαν σε μια συνέλευση και 15.000 Αφρικανοί, μερικούς από τους οποίους βλέπετε εδώ. Δεν υπήρχαν μεγάλα στάδια εδώ, και έτσι τα πλήθη συγκεντρώθηκαν έξω, στο ύπαιθρο, κάτω από τον καταγάλανο ουρανό, για να ακούσουν το άγγελμα, θυμίζοντάς μας εκείνους που πήγαιναν σε απομονωμένα μέρη για να ακούσουν τον Ιησού. Το ότι άνθρωποι από πολλές φυλές και από όλα τα μέρη της χώρας μπορούσαν να συναθρηστούν χωρίς διαμάχες και αιματοκύλισμα, κατέπληξε τους Αφρικανούς, την αστυνομία και τους Ευρωπαίους. Αυτό όμως το θεωρούσαν δεδομένο οι χριστιανοί που παρευρέθηκαν. Αυτοί οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χριστιανοί αδελφοί σας, γνωρίζουν τι πιστεύουν, μπορούν να το αποδείξουν από τις γραφές, είναι ζηλωτές το έργο τους και θεωρούν ότι αξίζει τον κόπο να έρθουν και να ακούσουν το θαυμάσιο άγγελμα. Εκατόν 45 άτομα παρευρέθηκαν σε μια συνέλευση Ευρωπαίων σε αυτή την αίθουσα στο Κίτουε της Βόρειας Ροδεσίας το Δεκέμβριο του 1952. Στην Αφρικανική Συνέλευση, στο Κίτουε, παρευρέθηκε ένας εκπληκτικός αριθμός 20.000 ατόμων. Και εδώ, στην καρδιά της Αφρικής, δεν υπήρχε στάδιο, αλλά αυτό δεν εμπόδισε εκείνους τους δραστήριους μάρτυρες του Ιεχωβά. Έκοψαν αρκετά ξύλα από κοντινά δάση και κατασκεύασαν πάγκους για πάνω από 18.000 ανθρώπους, το 1/4 των καθισμάτων του φημισμένου σταδίου Γιάνκη στη Νέα Υόρκη. Κι όμως αυτή δεν ήταν μια από τις μεγάλες πόλεις του κόσμου, αλλά ένα ξέφωτο στην Κεντρική Αφρική. Πώς θα μπορούσαν να στεγαστούν τόσο πολλοί άνθρωποι? Για τη στέγαση 8.000 από τους παρευρεθέντες, οι αδελφοί έκοψαν χιλιάδες πασάλους, 30.000 δεμάτια χόρτο και κατασκεύασαν 17 τέτοιους θαλάμους καταλυμάτων, οι οποίοι απλώνονταν γύρω από το χώρο των καθισμάτων σαν ακτίνες τροχού. Μερικοί είχαν μήκος 200 και πλέον μέτρα. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση αυτών των ανθρώπων. Μερικοί ταξίδεψαν με ποδήλατο 2 εβδομάδες, καλύπτοντας πάνω από 800 χιλιόμετρα σε κάθε διαδρομή. Άλλοι, για να φτάσουν στη συνέλευση, περπάτησαν 4 μέρες σε περιοχές με άγρια ζώα, κατόπιν ταξίδεψαν 2 ακόμη μέρες με πρωτόγωνα λεωφορεία. Όλοι οι μάρτυρες του Ιεχωβά θα πρέπει να έχουν τέτοιο ζήλο για τις συνελεύσεις. Ο αδελφός Νόρ εκφώνησε με εκφραστικότητα την ομιλία «Είναι καιρός να εξετάσουμε την οδό του Θεού». Ο αδελφός δεξιά μεταφράζει την ομιλία στη γλώσσα Τσιμπέμπα προς όφελος του συναγμένου πλήθους. Ένα άλλο αξέχαστο χαρακτηριστικό αυτής της συνέλευσης ήταν η βροντερή ύμνη ένου προς τον Ιεχωβά. Μια χοροδία 1.010 ατόμων ηγήθηκε 18.000 φωνών. Αυτοί οι ύμνοι, οι οποίοι είχαν γραφτεί στις ντόπιες γλώσσες από Αφρικανούς αδελφούς και ψάλθηκαν με γνήσιο ζήλο για τον Ιεχωβά, έφεραν στους επισκέπτες ρίγη συγκίνησης και δάκρυα χαράς.
«Σηκώστε τα μάτια σας και δείτε τους αγρούς», είπε ο Ιησούς, «ότι είναι λευκοί για θερισμό». Σήμερα ο θερισμός είναι πολλής. Η αποκατάσταση της αληθινής λατρείας επεκτείνεται στα πέρατα της γης. Η κοινωνία του νέου κόσμου βρίσκεται πράγματι εν δράση. Μπορείτε κι εσείς να συμμετάσχετε και να έχετε το ζήλο όλων αυτών των ανθρώπων που είδατε, αν συνταυτιστείτε με τους μάρτυρες του Ιεχωβά και την εταιρεία Σκοπιά, μέσω των οποίων ο Ιεχωβά σας έχει δώσει αυτό το άγγελμα του νέου κόσμου. Έτσι, εφόσον αυτό σημαίνει την ίδια σας τη ζωή, κάντε αιώνια απόφασή σας την ευχή του Ψαλμουδού: «Όλη την ημέρα θα σε ευλογώ και θα ενώ το όνομά σου στον αιώνα».